Αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες των πολιτών παρατηρούν τους τελευταίους μήνες η παραγωγή της πράσινης λαϊκής που διεξάγεται κάθε Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη. Οι πελάτες είναι λιγότεροι, απουσιάζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και όσοι τελικά ψωνίζουν ξοδεύουν λιγότερα από ό,τι έναν χρόνο πριν. Η λαϊκή έτσι διατηρείται εδώ και πολύ καιρό. Μπορώ να σου πω από χρόνο και παραπάνω η λαϊκή είναι μικρή και σε αριθμό παραγωγών και σε παραγωγές. Γιατί σε γενικές γραμμές από τη στιγμή που έγινε, που μπήκε ο κορονοϊός στη ζωή μας, όλοι τα έχουν μειώσει. Είμαστε με μειωμένη κατάσταση λαχανικών και πάγκων πλέον. Μειωμένη δηλαδή και η κίνηση και η κατανάλωση και η παραγωγή, όλα έχουν μειωθεί. Έχουμε μία πτώση στο 50% σε σύγκριση με τις αρχές του 2020. Αποδίδουν την αλλαγή στην πανδημία, υποστηρίζουν πως οι πολίτες κάνουν πλέον λιγότερες μετακινήσεις και έτσι επιλέγουν να προμηθευτούν λαχανικά και φρούτα από τα σούπερ μάρκετ. Η πτώση στο τζίρο τους εκτιμάται στο 50% σε σχέση με έναν χρόνο πριν. Για να αντέξουν οικονομικά οι παραγωγοί ρίχνουν και άλλο τις τιμές. Πολύ δύσκολα. Δηλαδή? Η κίνηση είναι πεσμένη, ο κόσμος ζορίζεται. Έχουν μάθει στα σούπερ μάρκετ τώρα λόγω κορονοϊού. Γενικά τα πράγματα είναι πολύ πεσμένα. Οι τιμές πώς είναι, κύριε Πρωθυπουργέ? Οι τιμές όσο μπορούμε βοηθάνε. Οι τιμές είναι πεσμένες όπως ήταν και το 2015, όπως ήταν και το 2012, μπορώ να σου πω. Δεν υπάρχει τιμή ακριβή. Και τώρα που δεν υπάρχουν εντόπιες ντομάτες, που είναι ελάχιστες οι ντομάτες οι εντόπιες, η τιμή τους παράδειγμα είναι 1 ευρώ. Τα αγκούρια είναι πολύ φτηνά, επίσης κολοκυθάκια και οτιδήποτε άλλο. Οι τιμές αυτές που κυκλοφορούν τώρα είναι, να μην πούμε πενταετία, και παραπάνω από πενταετία. Και το κοινό έχει μειωθεί, είναι συντηρητικό πλέον στις αγορές του, δεν ψωνίζει όπως ψώνιζε. Δεν τον ενδιαφέρει τον κόσμο να παίρνει ποσότητες. Όλα γενικώς είναι στενάχωρα από τη στιγμή που έχει γίνει ο κορονοϊός. Εκεί που υπήρχε μια ισορροπία από το 18 και μετά, κατά κάποιο τρόπο παλευόταν η κατάσταση, από το 20 και μετά χειροτέρεψαν πολύ τα πράγματα. Μακάρι να ξεπεραστούν και να μπούμε στο ρυθμό που ήμασταν τουλάχιστον το 2018. Λαχανικά της εποχής, φρέσκα φρούτα και βότανα διαθέτουν μεταξύ άλλων οι παραγωγοί στην πράσινη λαϊκή. Ανάμεσα σε άλλα προϊόντα πολλούνται και τα ντόπια σπαράγγια, τα οποία γίνονται ανάρπαστα στο εξωτερικό, όχι όμως και στην εγχώρια αγορά. Τα σπαράγγια πολλούνται προς 3 ευρώ το κιλό. Είναι τιμή κόστους, όπως λένε οι παραγωγοί. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν το ξέρουν. Είναι το πιο υγιεινό σαλατικό. Και η τιμή του πώς διαμορφώνεται σε σχέση και με τον κόπο που κάνετε για να το παράξετε? Ειδικά την τιμή εμείς εδώ την έχουμε πολύ χαμηλή. Δηλαδή θα βγάζουμε τα έξοδα για να το προωθήσουμε, για να το μάθει ο κόσμος. Έξοδα βγάζετε εσείς τα στέλνετε? Ναι, κάνουμε εξαγωγή με το συνεταιρισμό του τυχερού. Σε ποια περιοχή? Γερμανία. Γερμανία, Γαλλία, γενικώς. Παράγει πολλά η περιοχή μας? Ναι, αρκετά έχουμε. Περίπου στα 1000 στρέμματα.